Υπάρχει ένα σχέδιο αναμόρφωσης ολόκληρου του συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Υπήρξε σοβαρό κενό, βαριά ανεπάρκεια στο σχεδιασμό μιας πολιτικής υγείας. Στην πραγματικότητα υπήρχε ένα μη σύστημα, το οποίο με τον τρόπο του, με έναν τρόπο άναρχο, λειτουργούσε παρέχοντας υπηρεσίες υγείας. Αυτό είχε δύο αποτελέσματα. Απ' τη μια ο κόσμος να μην είναι ικανοποιημένος από την παροχή, από την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας και από την άλλη, μια στρεβλώση και από την άλλη, να υπάρχει ένα τεράστιο κόστος οικονομικό και αυτή η αντίφαση δημιουργούσε το πρόβλημα. Δηλαδή, τεράστιοι πόροι και μεγάλη δυσαρέσκεια του ελληνικού λαού, από την άλλη, για τη μη εξυπηρέτηση των αναγκών. Αυτή η αντίφαση έπρεπε να λυθεί. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι 17 δις του χρέους, στους ερευνημένων ελλημάτων δηλαδή, έχει παραχθεί από το χώρο της υγείας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια ανεξέλεγκτα έβαιναν αυξανόμενες δαπάνες στον τομέα υγείας, στο φάρμακο, στα αναλώσιμα και παντού. Γνωρίζετε επίσης ότι η πρωτοβάθμια υγεία στη χώρα δεν υπήρχε. Υπήρχαν 25-30.000 ατομικές συμβάσεις με τα ταμεία. Αυτό υπήρχε. Και πρέπει να σας πω ότι το κόστος αυτών των συμβάσεων ανέρχεται σε 3 δις ευρώ. Έπρεπε λοιπόν αυτή η κατάσταση όλη να αντιμετωπιστεί. Υπήρχαν χρονοδιαγράμματα πιο ελαστικά. Γι' αυτό και έχουμε αυτούς τους ευνηδιασμούς, τους οποίους ούτε εγώ εγκρίνω. Υπήρχαν πιο μεσοπρόθεσμα χρονοδιαγράμματα. Όμως η παρουσία της Τρόικας στην Ελλάδα επέβαλε για λόγους οικονομικού εξυγίασης δημοσιονομικούς να επιταχυνθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές οι εξελίξεις. Γι' αυτό το λόγο που ο Υπουργός λέει δεν μπορώ να σας πω, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα ακόμα. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν και αιτιολογικές εκθέσεις. Αυτό δείχνει το ευνίδιο της μεταβολής. Η υγεία μπήκε λοιπόν μέσα στους τρεις άξονες άμεσης αντιμετώπισης των ελλημάτων και προϋπόθεση η ψήφιση των μεταβολών για το τέταρτη δόση της στήριξης από το Ευρωπακέντρο. Χρειάζεται πραγματικά μελέτη. Το ΙΚΑ παραχωρείται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Λύνεται μια στρέβλωση παραδοσιακή και το γνώριζαν όλοι αυτό. Ταμεία να παρέχουν και υπηρεσίες περίθαλψης, υπηρεσίες υγείας, αντί να αγοράζουν μόνο υπηρεσίες υγείας. Αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι από τους ανθρώπους, από τους βουλευτές που έβαζαν το πρόβλημα εδώ και 8 μήνες ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού πολιτικής υγείας στην Ελλάδα, η οποία αν ξεκινούσε από τον Γενάρη-Φλεβάρη, σήμερα θα είχαμε τα αποτελέσματα αυτά, τα αποτελέσματα αυτού του σχεδιασμού και μάλιστα όλη τη συζήτηση, τη διαβούλευση με τους φορείς, τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς και πρώτα απ' όλα τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, που έπρεπε να προηγηθεί μια τέτοια μεγάλη συζήτηση. Και αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει. Οι μεταβολές είναι μεγάλες, θίγονται σοβαρά συμφέροντα και πρέπει να υπάρξει ένας ουσιαστικός δημοκρατικός διάλογος για να υπάρξει συμμιερασμός με κριτήριο το όφελος της αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Αυτό είναι το κυρίαρχο κριτήριο, στο οποίο θα υποταχθούν συντεχνιακά πιθανό συμφέροντα. Τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Όμως πρέπει να γίνει ειλικρινή συζήτηση από όλους, από την πολιτική ηγεσία, η οποία πρέπει να ανοίξει. Και παρότι ο χρόνος πιέζει, μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα διάλογο ουσιαστικό στον τομέα αυτό, στις αποφάσεις που πρέπει. Ήδη η ροή των πραγμάτων οδηγεί προς μια κατεύθυνση. Αυτή είναι δύσκολα θα την αποφύγουμε.
Όμως μπορούν να υπάρξουν σοβαρές βελτιώσεις στην ισχύ του νέου καθεστώτος σε κάθε τομέα. Το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας θα συμπεριλάβει όλες τις υποδομές υγείας της χώρας, ακόμη και τον ιδιωτικό τομέα. Όμως το μεγάλο μερίδιο και βάρος εδώ θα πέσει στο δικό σου τομέα της πρωτοβάθμιας υγείας. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό και με αυτό κλείνω, πολιτισμού υγείας στη χώρα εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικού συστήματος πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα, με επιπτώσεις αρνητικές στην υγεία του κόσμου, γιατί η πρόληψη δεν υπήρχε στην Ελλάδα και η πρόληψη είναι ουσιαστικό περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας. Δεύτερον, γιατί επιβάρυνε τα νοσοκομεία μας, εκτροχιάζοντάς τα από τον κύριο σκοπό που έχουν της παροχής υψηλού επίπεδου της πρωτοβάθμιας υγείας στη χώρα. Ανακατεύονταν με όλα τα προβλήματα και πρωτοβάθμια και όλα μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ.